Βενιζέλος φαίνεται αδύνατος στις δημοσκοπήσεις. Τις επιλογές μας στα κανάλια να συνεντευξιάζονται και σου έρχεται αυθορμήτω στο ερώτημα και για ποιο λόγο πρέπει να σωθεί η Ελλάδα. Ο Μαρκόπουλος δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει στο Μαντρί. Το παλιό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τόσα καινούργια φτιάχτηκαν. Ανάπτυξη, ρε. Άκου τι είπε. Πήγα στους ανεξάρτητους Έλληνες γιατί διαγράφτηκα από τη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να κεφαλαιοποιηθεί αυτή η επιλογή του κόσμου. Αυτούς ψήφισαν. Είναι τρελές οι δημοσκοπήσεις. Πάει καταλληλότερος ο Σαμαράς. Είμαστε η χώρα που ρωτούσε για τον ακαταλληλότερο, πάλι τον Σαμαρά θα βγάζει. Είναι αυτό που λέμε, εξαρτάται από ποια δημοσκοπιά το βλέπεις. Κάποια στιγμή που θα πάει κάποιος θα μου εξηγήσει πώς γίνεται στο καταλληλότερος να απαντάς κανείς από τους δυο. Καταλληλότερος. Όχι ο καταλληλότερος ή κατάλληλος, αλλά ποιος είναι καταλληλότερος. Άμα δεν ξέρεις, δεν προσμετράται η απάντηση. Ούτε δημοσκοπήσει. Κατά τα άλλα, πάει στον Βαγγελάτο, βρήκαν, είδαν χαραμάδα αισιοδοξία. Όσε χαραμάδε αισιοδοξία και να μαζέψει, από μέσα δεν περνά. Αρχαία παροιμία τη Καντόνα στην επαρχία Κουάνγκτσου. Και όπω είπε και ο δημοσιογράφο ο Κυρίτη τη Αυγή, χθε στον Βαγγελάτο, θέλει επενδύσει γενικά, αλλά καμιά επένδυση συγκεκριμένα. Τι έγινε, έπιασε τόπο η παρουσία τη Έλληνα Ακρίτα στο Όλα. Όταν η Σαν έγραφε μαλακίες για το Χέιζελ, το Λίβερπουλ κανείς δεν ξαναγόρασε την παλιοφυλάδα. Αλλά εκεί είναι γκλές με καταναλωτική συνείδηση. Εδώ όταν ο κομιστής τα υπόλοιπα τα ξέρει. Η Έλληνα Κρήτα πήγε στην εκπομπή μαζί με άλλους. Να τον νομιμοποιήσω, να τον εγκρίνω. Και επειδή ξέρω τι μαλακίες είστε, κάποιος θα τον προλάβει εδώ, σας προλαβαίνω εγώ. Όχι κύριε, εμείς δεν πήγαμε αν μας πουν. Δεν πήγαμε ούτε στις Τατιάνες, γι' αυτό το λέω, ούτε στους Τριανταφυλόπουλους, ούτε στις Ελεονόρες, ούτε στους κομιστές. Το λέω για να πω για μένα, επειδή ο μαλάκας θα το πει, το λέω το πριν το πω. Ξέρω. Άμα εσένα σου λέει, μα είπα δεν πήγε. Εντάξει. Και ξαφνικά έκπληκτο ο Βαγγελάτο στο Σιμόπουλο. Και πώ γεννήθηκε αυτή η θεωρία τη μαγνητική καταιγίδο. Σιγάρε. Εδώ οι άλλοι πιστεύουν στι θρησκείε και στην αστρολογία. Δεν ξέρω για μαγνητική καταιγίδα, πάντω μια ελαφριά ψυχρασία του Μαξίμου την περιοχή την έχει. Όσο για τι διαδηλώσει. Εντάξει. Ο Δένδια το κάνει για να προστατεύσει του διαδηλωτά. Όταν είναι λίγοι και εμποδίζουν τον κόσμο, εκνευρίζουν τον κόσμο εναντίον του. Γι' αυτό το. Δεν θα κλείνουν οι πόλεις από απορίες 200 ατόμων. Εντάξει τώρα, άμα είναι τρεις μπροστά και καμιά 200 πίσω, αλλάζει. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι με μια συγκέντρωση, ας πούμε, 5 ομάδων των 200 ατόμων θα ξεγελάσετε εσείς τον μπάτσο, ότι είστε και καλά χείλη. Άλλωστε, εντάξει τώρα, είμαστε και λογικοί. Με τις πορείες και τις διαδηλώσεις στο κέντρο, δεν μπορεί να κοιμηθεί και η Παναγιωτάρια τόπη στο Βαγγελά. Είμαστε και λογικοί. Η φωτό της ημέρας. Είναι ο Δένδιας έξω και μετράει. Θα κλείσει το δρόμο, μάλλον. Τώρα για την τράπεζα αυτό θα πάω εγώ στην τράπεζα. Θα περιμένω. Μου δώσει τη βεβαίωση τόκων. Θα δω ότι δεν είναι πάνω από 250 και μετά τι. Τσάμπα πήρε. Δεν πάτε να κάνετε κανένα σεξ. Email δεν έχουν οι τράπεζες. Θα μου στείλουν email. Εγώ έχω. Ας μου στείλουν. Πόσους τόκους έχω, τόσους την εφορία. Η ηλιθιότητα πάντως δεν είναι ρατσίστρη. Πάει παντού. Αφγανός είχε αγγελωτό σταυρό αυτό στην Κέρκυρα. Τον είδα. Αφγανός μουσουλμάνος με αγγελωτό. Δηλαδή. Τρίτη παρατρίτη περιμένω να ξεκινήσει την επανάσταση. Ο Λάκης μένω με το λάβαρο στο χέρι. Τι αλήθεια. Και επειδή μας βλέπουν και στο άντρο του καπιταλισμού από τη Ζούριχ, χαιρετισμούς και στο Μπέρμιγχαμ, Άστον Κούτσερ, Άστον Βίλα. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.